Εδώ είμαστε λοιπόν η γνωστή τετράδα. Καλημέρα σας. Άρης Πορτοσάλτε, Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Καλώς τα παιδιά. Καλώς τα παιδιά. Συγχωρώ πριν ξεκινήσουμε και μπούμε στην Κασιδιακιάδα και... Βέβαια, με χαρά θέλω να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή μας παρακολουθούν πολλοί άνθρωποι εκτός Ελλάδος, βρέθηκα στην Κωνσταντινούπολη γι' αυτό και την κλπ. Είδαμε τις φωτογραφίες σου εκεί, τα είδαμε. Προσκύνησα, ευχαριστώ πάρα πολύ να είστε καλά. Προσκύνησα την γενέτειρα με αφορμή μια πρόσκληση που έλαβα από τον κύριο Βίρονα Νικολαίδη. Ο κύριος Νικολαίδης είναι ένας γόνος μιας πολιτικής οικογένειας. Ο πατέρας ήταν εκπαιδευτικός στο ζωγράφιο Λύκειο. Και ο ίδιος έχει διαπρέψει ως επιχειρηματίας σε παγκοσμίου βεληνικού. Όχι, όχι, ναι. όχι. Μοιράζεται μεταξύ Λονδίνου, Αθηνών κτλ. Και έχει αναφορές φυσικά όπως στην Κωνσταντινούπολη. Ο οποίος ανέλαβε να ανακαινήσει, να αναστηλώσει και να ανακαινήσει μια ερυπιώδη εκκλησία, τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Μπαλίνου. Βρίσκεται στην περιοχή Μπαλατά, πολύ κοντά στο Πατριαρχείο, εκεί στο Φανάρι που λέμε. Είναι μια περιοχή η οποία ήταν συνώνυμη με τον ελληνισμό της πόλης. Τώρα μετατρέπεται στο ψηρί της Κωνσταντινούπολης, μόνο που δεν σερβίρεται αλκοόλ. Ναι. Έχει μια ζωή όπως όλη η πόλη. Κάποια στιγμή να μιλήσουμε με την Κωνσταντινούπολη, γιατί εγώ είχα 10 χρόνια να πάω. Δεν διαβάζουμε σωστά την Τουρκία. Λέμε διάφορα δικά μας από εδώ, με κριτήρια με άλλους όρους από εδώ. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα χαθούμε εκεί. Και ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Καλημερίζω όλους όσοι μας παρακολουθούν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και όλους όσους είδα. Βεβαίως πήρα την ευχή του Οικουμενικού Πατριάρχη, εννοείται, και όλης της ιεραρχίας. Μανώλης Κωστίδης. Άρχον. Ο Μανώλης είναι άρχον μεγάλος. Σε ένα γκρουπ τουριστών από το Ηράκλειο, ο Μανώλης χάθηκε στην αγκαλιά τους. Ο Μανώλης χάθηκε στην αγκαλιά τους, ναι, δεν το συζητώ. Και θέλω να πω μόνο, να ξεχωρίσω μόνο μια κυρία η οποία με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί την ένιωσα σαν τη μάνα μου, τη συγχωρεμένη. Λοιπόν, είναι η κυρία Κατίνα Χρυσοπούλου, κράτησα το όνομά της. Μένει σε αυτή την περιοχή, Ρωμιά, μένει σε αυτή. Έχει 9 εγγόνια. Τα παιδιά της και τα 9 εγγόνια είναι όλα στην Ελλάδα. Ήδη όμως δεν έφυγε και της λέω μου θυμίζει τη μάνα μου, γιατί ούτε και η μάνα μου θα ήθελε να φύγει από την πόλη, αλλά ήρθαν έτσι οι συνθήκες και οπότε την καλημέρα μου. Να είναι καλά λοιπόν και τις δικές μας καλημέρες, Άρη μου, να είσαι καλά. Κανείς Μυρνιός και κανένας πολίτης δεν ήθελε να φύγει από τις πόλεις του. Εντάξει, ήρθαν οι συνθήκες έτσι. Κανείς. Τώρα εδώ ήθελαν να φύγουν πολλοί όμως. Αντιθέτως, με το στόχο στο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε πολλοί κόσμος να περάσει την έξοδο. Ναι, όπου με κούρεψε. Κουρέφτηκε εκεί. Εννοείται. Έκανα practice στα αγγλικά, λέω. Στα τουρκικά. Λοιπόν, και με έναν που με κούρεψε, λοιπόν, συμφωνήσαμε και οι δύο, νεότερος αυτός από μένα, εννοείται, συμφωνήσαμε ότι ο εθνικισμός είναι αιτία όλου του κακού, ο εθνικισμός. Συμφωνήσαμε κανονικά. Λοιπόν, οι επιλογές, αλλά ο εθνικισμός και από τις δύο μπάντες. Άλλο ο πατριωτισμός, άλλο ο εθνικισμός. Εννοείται. Καμία σχέση. Λοιπόν, για πάμε τώρα, Βαγγέλη, να δούμε τι ζήσαμε αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί δεν έχει τελειώσει το πράγμα ακόμα. Και τι έχει μείνει τώρα, έτσι. Έτσι δεν είναι. Μα να τα πάρουμε από την αρχή. Ζητώ συγγνώμη γιατί θα κατεβάσουμε λίγο το. Θα φτάσουμε στα τετριμένα τα πολιτικά. Γιατί ο Άρης μας ανέβασε σε εκείνες τις ωραίες εικόνες από την πόλη και στις μνήμες μας, όσοι προερχόμαστε από εκείνα τα μέρη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ή τουλάχιστον αυτό, σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα άλλο κόμμα. Δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Υπεγράφησαν και τυπικά οι τίτλοι τέλους. Όσο και να πονάει αυτό τα χιλιάδες μέλη και φίλους του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ από σήμερα είναι άλλο κόμμα. Χειρότερο ή καλύτερο, το πρώτο δείγμα, η πρώτη κρίση θα φανεί στις ευρωεκλογές. Το είχαμε αποκαλύψει πριν από 1,5 μήνα ότι η αριστερή όχθη θα αποχωρήσει και εκ του κόμματος. Μεταξύ αυτών και δύο βουλευτές. Το είχες πει και τα ονόματα. Και τα ονόματα. Τσακαλώ το Σπέρκα. Σήμερα λοιπόν αναξαρτητοποιούνται. Άρα έχουμε μείον δύο βουλευτές από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε στη συνέχεια πόσο σημαντικό είναι αυτό για όλη αυτή την εβδομάδα ή ενδεχομένως και για την επόμενη. Τι έχουμε όμως από σήμερα? Από σήμερα θα έχουμε αθρώες εκατοντάδες παραιτήσεις μελών και στελεχών σε ολόκληρη την Ελλάδα. Οργανώσεις.
Κάποιοι δε υποστηρίζουν ότι θα κλείσουν κυριολεκτικά. Θα κλείσουν οργανώσεις. Δηλαδή ναι. θα ξενικιαστούν γραφεία. Ναι. Πώς να το πω. Ναι, ναι, ναι. Και, ή όσες απομείνουν θα είναι δραματικά μειωμένες. Mm-hmm. Πολλοί εκτιμούν μάλιστα ότι αυτές οι παρετήσεις μελών και στελεχών ουσιαστικά αποδυναμώνουν αυτό το οποίο μένει στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι μένει στο ΣΥΡΙΖΑ, για να δούμε λοιπόν πλέον όλα τα δεδομένα. Το Σάββατο το μεσημέρι η ομάδα της κυρίας Αξιόγλου, η ομάδα του κυρίου Τεμπονέρα και η αριστερή Όχθη αποχώρησαν εκ της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα. Μία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που δεν νομίζω ότι τα στελέχη και οι φίλοι και τα μέλη του κόμματος θα πρέπει να είναι πολύ υπερήφανοι για αυτό το οποίο ζήσαμε τουλάχιστον εμείς οι δημοσιογράφοι εντός της αιθούσης μέχρι τη στιγμή που μας ζήτησαν να αποχωρήσουμε λογικά μετά την εισήγηση του Προέδρου. Αντεκλήσεις, κλακαδόροι εντός και εκτός αιθούσης που κάποια στιγμή εισήλθαν στην αίθουσα και αντάλλασαν με άλλους έως και ύβρις. Mm-hmm. Αυτό για τον πολιτισμό της αριστεράς. Δεν, προσωπικά, ύστερα από 30-32 χρόνια δημοσιογραφικής πορείας, δεν το έχω ξαναζήσει σε συνέδριο κόμματος. Mm. Δεν έχω ξαναζήσει σε συνέδριο κόμματος, για παράδειγμα, ο γραμματέας ή η γραμματής του κόμματος να διαφωνούν με τον πρόεδρο του κόμματος για κορυφαίο πολιτικό ζήτημα. Όχι για τα επιμέρους. Δεν θυμάμαι, βοηθήστε με κι εσείς. Παλαιότεροι είμαστε στο ρεπορτάζ. Ο γραμματέας του Πασόκ δεν νομίζω ότι είχε διαφωνήσει για κορυφαίο πολιτικό ζήτημα με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ή ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή ή τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτά δεν γίνονται. Στην προεδρική ομάδα υπάρχει ένα ρήγμα βαθύ. Ήταν τέτοια η σεισμική δόνηση, τα ρίχτερ της οποίας δημιούργησαν σοβαρότατο ρήγμα και εντός της προεδρικής ομάδος. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του κυρίου Νίκου Παπά, εκ των κορυφαίων της προεδρικής ομάδος, ο οποίος δήλωσε στην ομιλία του ότι δεν υπάρχει λευκή επιταγή πρόεδρε Κασελάκη. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι επί του παρόντος, είναι και για το μέλλον. Επίσης, θα πρέπει να σας αποκαλύψω και κάτι άλλο. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, η κυρία Πέττη Πέρκα, πριν από τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, πριν από το Σάββατο, δέχθη προσωπικό τηλεφώνημα του κυρίου Κασελάκη. Μάλιστα. Ο οποίος τη ζήτησε, πέραν όλων των άλλων, να βγουν και για ένα δείπνο. Μάλιστα. Θα μου πείτε ανθρώπινο στοιχείο. Mm-hmm. Η κυρία Πέττη Πέρκα είχε αποφασίσει ούτως ή άλλως την έξοδό της εκ του κόμματος. Δεν διαφώνησε σε ανθρώπινο στοιχείο εξ όσων έμαθα για το δείπνο, mm-hmm. αλλά είναι δεδομένο ότι οι σχέσεις, θέλω να πω, όλων αυτών των παραγόντων ήταν μαθηματικά δεδομένο και δεν το λέω με την κίνηση τη συναισθηματική μόνο, αλλά το λέω και με την κίνηση την πολιτική. Mm-hmm. Δεν χωρούσαν αυτοί οι δύο κόσμοι σε ένα κόμμα αυτό το οποίο λεγόταν ΣΥΡΙΖΑ. Διότι πολλοί εκτιμούν ότι σύν το χρόνο, εκτός των πολύ μεγάλων αλλαγών που θα επιφέρει ο κύριος Κασελάκης από εδώ και πέρα, mm-hmm. που πλέον χρεώνεται όλο το κόμμα. Τα πάντα. Θα επιτυχία θα είναι δική. Αυτό τώρα, θα έρθουμε και σε αυτό. Το θέμα είναι ενδεχομένως, αυτό τώρα, λέω... αυτοί έφυγαν, τελειώσαμε με αυτό. Βεβαίως. Το τι θα κάνουν αυτοί θα δούμε. Θα το δούμε και σε αυτό. Με την το θέμα τι γίνεται, γιατί έχουμε 10 βουλευτές. Θα το δούμε και σε αυτό. Λοιπόν, πάμε. Το ζητούμενο της κοινοβουλευτικής ομάδας από σήμερα, μείον 2 βουλευτές. Έτσι. Εάν η κυρία... Πάμε 45 λέτε τώρα. Ναι. Εάν η κυρία Αξιόγλου αποφασίσει την αποχώρηση εκ του κόμματος, θα πρέπει να σας πω ότι μέχρι και αργά χθες το βράδυ, πολλοί εκ της ομάδας της κυρίας Αξιόγλου ζητούσαν την αποχώρηση χτες. Δηλαδή πριν τελειώσει η Κεντρική Επιτροπή. Εάν παραμείνει, εκτιμώ ότι θα είναι πολύ δύσκολο να παραμείνει και θα είναι πολύ δύσκολο να παραμείνει για το επόμενο 15ήμερο. Μιλάω για τόσο σύντομα χρονικό διάστημα. Γιατί, Βαγγελή? Γιατί βαθιές διαφωνίες. Διότι χαρακτήρισε τον πρόεδρο του κόμματος ως ουσιαστικά Τραμπ, mm-hmm. αντιδημοκράτη, εκτός αριστεράς. Πώς μπορεί να συνεπάρχουν, λες. Μέχρι και ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης είπε ότι δεν βλέπω πλέον αυτό το κόμμα να είναι αριστερά. Mm-hmm. Αυτή ήταν η δήλωση του πρώην αντιπρόεδρου της κυβερνήσεως. Σωστά. Λοιπόν, εάν αποχωρήσει λοιπόν η κυρία Αξιόγλου μετά της ομάδος της, έχει 7 βουλευτές. Συν 2, mm-hmm. πάμε 9. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να μην αθρηστεί αυτό. Αυτό είναι ένα δεύτερο ζητούμενο. Mm-hmm. Πρέπει να το δούμε. Διότι αν προϋποθέτει ότι θα συνεργαστούν κοινοβουλευτικά ο κύριος Τσακαλώτος, η κυρία Πέρκα, με την ομάδα της κυρίας Αξιόγλου. Μάλιστα. Εδώ μπαίνουμε σε άλλου είδους συζητήσεις, αλλά ας πούμε ότι αθρίζονται. Ναι. Είναι 9. Εκ του κανονισμού της Βουλής
Θέλει 10, δηλαδή θέλει έναν ακόμα βουλευτή. Για να κάνεις κοινοβουλευτική ομάδα. Για να κάνεις ένα νέο κόμμα εντός της Βουλής. Δεν αποκλείω ότι μπορεί να βρεθεί. Θα παρεμβαίνει στις συζητήσεις, στις κανονικότατα. Κανονικότατα. Δεν αποκλείω συν το χρόνο ή μέχρι το συνέδριο να βρεθεί και κάποιος άλλος βουλευτής για να συμπληρωθεί η δεκάδα. Εάν συμβούν όλα αυτά, ξαναλέω, εάν συμβούν όλα αυτά, έτσι. Mm. Προϋπόθεση είναι ότι θα αποχωρήσει η κυρία Ξόγλου, θα πάρει τους βουλευτές της, θα κάνει άλλη ομάδα κτλ. Αυτή η εικόνα εδώ, παιδιά, δείτε αυτή την εικόνα εδώ. Είναι όλα τα λεφτά πραγματικά. Είναι απίστευτη εικόνα. Είναι όλη η παλιά φρουρά με επικεφαλής μπροστά, όπως είδατε τον κύριο Βούτσι, ο Νίκος Φίλης πίσω, εδώ αυτό το πλάνο. Ο Σκουρλέτης, ο Βίτσας, νομίζω είναι στη μέση. Ναι. Ο κύριος Βίτσας, κοιτάξτε αυτή την εικόνα πώς παρακολουθούν τις εξελίξεις. Δεν νομίζω ότι είναι από προχτές. Δεν νομίζω ότι είναι από προχτές. Δεν είναι από την Κεντρική Επιτροπή, λες, είναι παλιό, είναι αρχείο. Τον κύριο Σκουρλέτη δεν τον είδα. Α, δεν ήταν καν. Δεν τον είδα. Μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Δεν ήρθε, λες, καθόλου στην Κεντρική Επιτροπή. Νομίζω ότι. Δεν ξέρω. Ο κύριος Φίλης έχει αφήσει μουσή. Έχει αφήσει. Ποιος? Ο κύριος Φίλης. Ο Φίλης. Όχι. Δεν το ξέρω. Έχει μείνει αξίριστος. Ναι. Εδώ δύο ερωτήματα. Συγγνώμη πολύ γρήγορα. Ένα. Σας πω. Ένα. Η κυρία Αξιόγλου, αν πάει σε αυτό το βήμα που περιγράφεις, θα να συγχωνευτεί δηλαδή με την Ομπρέλα και τον κύριο Τσακαλώ, τον παιδιγύρια Πέρκα. Θα είναι επικεφαλής η ίδια ή ο κύριος Τσακαλώς. Είναι πάρα πολύ νωρίς να υποθούν το οτιδήποτε. Και το δεύτερο, διότι αν η αντίδραση και των ανθρώπους προεδρικών εκφράζει αντανακλά αντίδραση του Τσίπρα. Mm-hmm. Ωραία. Θα τα πάρουμε. Δηλαδή, πριν πάμε στο. Ο Τσίπρας υποτίθεται ότι τοποθετήθηκε. Πριν πάμε. Αλλά εδώ έχει. Ότι είναι ανήσυχος και καλά. Εντάξει, αλλά πριν πάμε στην προεδρική. Πριν πάμε στην προεδρική πλευρά, να πούμε υπάρχει και μια άλλη πλευρά που πλέον ισχυροποιήθηκε εντός της Κεντρικής Επιτροπής ιδιαίτερα. Δηλαδή, η γνώμη του μέτρησε πολύ. Είναι του κυρίου Διονύση Τεμπονέρα. Mm-hmm. Ο κύριος Διονύση Τεμπονέρας θα πρέπει να σας πω ότι προς ώρας παραμένει στο κόμμα. Το μέλλον είναι αβέβαιο. Έχει κάποια ομάδα ο Τεμπονέρας? Μέσα στην Κεντρική Επιτροπή. Ναι. Δεν οι σχέσεις του με τον κύριο Κασελάκη έχουν διαραγεί. Δεν υπάρχει καμία επαφή. Mm-hmm. Ενώ σε πολιτικό επίπεδο καμία όμως. Μάλιστα. Καμία. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κύριος Τεμπονέρας αυτή τη στιγμή θέλει την αποχώρησή του. Μάλιστα. Εκ του κόμματος. Τι σημαίνει τώρα, τι συμβαίνει στην προεδρική πλευρά που με ρώτησε. Προεδρική πλευρά έστειλε ένα μήνυμα διαμέσου του κυρίου Νίκου Παπά και δια του κυρίου Θανάση Θεοχαρόπουλου ότι δεν έχει λευκή επιταγή. Αυτό δεν είναι μήνυμα επί του παρόντος. Είναι μήνυμα και για το μέλλον. Από εδώ και πέρα ο κύριος Κασελάκης οφείλει να προχωρήσει σε τρία πράγματα όπως υποστήριζαν όλοι. Το πρώτο είναι τι κόμμα θέλει. Πλέον είναι με ποιους. Ποια ηγετική ομάδα, διότι πολλοί είπαν ότι θα μπορούσαμε ακόμα και να συνεννοηθούμε με τον κύριο Κασελάκη, αλλά όχι με αυτούς τους ανθρώπους που έχει δίπλα του. Δηλαδή αρχίζουν και στοχοποιούν πλέον και την ηγετική ομάδα που βρίσκεται περί αυτού. Μάλιστα. Για πάμε στον Άρη, έλα, Άρη. Λοιπόν, τώρα, είτε με όρους κωμωδίας, είτε με όρους τσίρκο, επιλέγει ο καθένας μπορεί να πάρει ό,τι θέλει, ο Κασελάκης νίκησε. Mm-hmm. Έτσι, να δούμε και πού τελείωσε το μάτς, δηλαδή. Ναι. Ο Κασελάκης νίκησε. Αυτό προκύπτει από ότι, από το ότι δεν κατάφερε, ας πούμε, να τον. Φύγανε μόνοι τους οι άλλοι. Εξέλιπε ο λόγος της διαγραφής. Ναι. Τους απείλησε, με το πιο. Ναι. Δηλαδή, αυτό θα κάνω δημοψήφισμα για τη διαγραφή. Mm-hmm. Είναι. Αυτό ήταν κωμωδία. Αυτό είναι. Κανονική. Αλλά είναι και, δεν είναι μόνο απλώς κωμωδία, είναι και ξεφτελισμός. Δηλαδή, τα κάνει όλα αυτό. Λιάρδα. Λοιπόν, ένας άνθρωπος, πρόσεξε τώρα, γιατί είναι κωμωδία αυτό το κόμμα? Γιατί δεν είχαν έναν στοιχειώδη όρο. Mm-hmm. Ότι για να πας να γίνεις υποψήφιος πρόεδρος, πρέπει στοιχειωδώς να έχεις μια παρουσία σε ένα περιβάλλον, παιδί μου. Το πολύ απλό. Δηλαδή, ναι, βέβαια. Πώς κάτι να έχεις κάνει κάπου. Κάτι να έχεις κάνει κάπου. Τουλάχιστον ένα χρόνο να είχαν βάλει. Ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, πέντε χρόνια. Εγώ δεν λέω αιωνιότητα, αλλά. Δεν μπορεί να περάσω εγώ και να πω ήρθα, βγήκα, το και πήρα. Να βγεις. Μα δεν γίνεται. Μα δεν και γίνεται. Όμως έγινε. Και όμως έγινε. Για να καταλάβουμε τι κόμμα τσίρκο είναι από μόνοι τους. Δεν θα κλάψω για κανέναν Τσακαλώτο, ούτε για Αξιόγλου, γιατί αυτά που κάνουν αυτά τώρα. Μέχρι και ο Σκουλέτης με τους πεν μπαλαούρες και διάφορα με όλα αυτά τα τρόλ, τα οποία τρόλ τώρα χρηματοδοτούνται.
Τώρα έχει βγαίνουν υπέρ Κασελάκη. Υπέρ Κασελάκη και χιδεολογούν. Ναι. Δολοφονούν χαρακτήρες των αντιπάλων. Κάθε μέρα. Τους οποίους έως πρότινος τους είχαν, ήταν μαζί και τους προστάτευαν. Έτσι. Λοιπόν, τώρα το σύστημα Κασελάκη που θέλει να αλλάξει. Έχει αγκαλιάσει αυτά τα άτομα. Το σύστημα Κασελάκη χρηματοδοτεί. Γι' αυτό πρέπει να παρέμβει. Πώς δουλεύουν την τζάμπα, δουλεύουν αυτοί. Δεν δουλεύουν τζαμπά τους. Είχε παρουσιάσει ο Αλέξης σε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι του Σταύρου Θοδωράκη 10 χρόνια πριν. Είχε παρουσιάσει τα παιδιά αυτά της υπόγας. Είχαν κατέβει στα υπόγεια, δεν το θυμάστε το βίντεο. Είναι classic βίντεο. Κυκλοφορεί σε όλο το. Όποιος σήμερα ασχολείται με ΣΥΡΙΖΑ έχει δει αυτό το βίντεο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κλείνω την παρένθεση. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Τις διαδρομές χρήματος που χρηματοδοτούν. Αυτά τα συστήματα. Λοιπόν. Συμφωνώ σε όλα τα κόμματα. Ορίστε. Συμφωνώ σε όλα τα κόμματα. Πάντως η ομάδα αλήθειας είναι φανερή. Βγαίνουν με το πρόσωπό τους. Δηλαδή είναι οι νεοδημοκράτες είναι με το πρόσωπο. Η ομάδα αλήθειας είναι συγκεκριμένη. Τους φαίνονται. Μια καλημέρα να πούμε στην κυρία Παγώνη και προχώρα Σαρή. Καλημέρα κυρία Παγώνη, καλώς ήρθατε. Τώρα έχουμε να πούμε πολλά, μείνετε εκεί που είστε. Η κυρία Αχτσιόγλου, ο κύριος Τσακαλώτος ήταν μέρος της νομής εξουσίας τα προηγούμενα χρόνια. Δεν θα τους κλάψω. Ήταν μέσα στην ιστορία. Τώρα ήρθε το κόμεντι, ήρθε το τσίρκο και τους το πήρε. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Από εδώ όμως τώρα στο εξής. Το κόμμα είναι. Η Τζάκρη και ο Πολάκης. Ο Πολάκης και η Τζάκρη. Δηλαδή το κόμμα και που η κυρία Βιέρη. Και η κυρία Βιέρη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Κασελάκης είναι το κόμμα, για να το ξαναπροσδιορίσω, το κόμμα αυτό που προκύπτει, αυτοί που έφυγαν μετά τη φυγή όλων αυτών, είναι το κόμμα του Πολάκη, της Τζάκρη και της Αβιέρη. Τι σημαίνει αυτό, ας το βρουν οι ψηφοφόροι. Ο Πολάκης, είδες την ανάρτηση Πολάκη, δείχνει τον εαυτό του μαζί με 2-3 ακόμα να χαμογελούν ικανοποιημένοι και τους άλλους σε κατήφια, στενοχώρια κλπ. Και πώς το είπε την ατάκα από κάτω, αντιθέσεις συναισθημάτων. Αντιθέσεις συναισθημάτων και ποιητικός. Θα με συγχωρείτε να την προσδιορίσω κιόλας. Όλη αυτή τη γελιότητα, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και μίλησε και με την Όλγα και τον Βασίλη. Όλη αυτή τη γελιότητα, τη θεωρώ γελιότητα, διότι ένας αν πονούσε λέμε, το κόμμα στο οποίο ήταν αρχηγός 15 χρόνια, δεν θα επέτρεπε να γίνουν τέτοια καραγκιοζηλίκια. Άρα ο Τσίπρας είναι απολύτως σύμφωνος με τον Πολάκη, την Τζάκρη και την Αυγέρη. Τη διάλυση λες. Τη διάλυση. Εννοείται. Αυτό πάει για διάλυση. Τώρα, τα ερωτήματα προκύπτουν πολύ σύντομα και τελειώνω. Ναι, είναι και το εξής. Θα είναι τρίτο κόμμα ή τέταρτο μετά το ΚΚΕ. Τώρα ξεκινάει ότι το Πασόκ πορεία, θα περάσει, ναι. Θα περάσει εκ των πραγμάτων, παιδί μου. Ναι. Αλλά το θέμα είναι, θα κρατηθεί στην τρίτη θέση ή θα πάει στην τέταρτη. Κασελάκης θα κρατηθεί, θα μπορέσει να μείνει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Κασελάκης, επαναλαμβάνω, είναι ο Πολάκης. Τι εννοώ με αυτό. Θα επαναλάβω αυτά που έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα και κλείνω. Η συνταγή με την οποία πορεύεται ο Κασελάκης με τον Πολάκη, την Τζάκρη και την Αυγερή, είναι οι αιτίες που ο Τσίπρας, Κοντζάμ Τσίπρας, ο άνθρωπος που, αν θυμάμαι καλά, έπιανε πουλιά στον αέρα από την ευφυΐα του, έτσι δεν είναι, λοιπόν, έχασε με 20 μονάδες. Αυτή η όλη σύνθεση είναι τι θα τώρα κάνει. Πάλι εκεί. Ας κάνουμε τη μέρα των τελειών, να πάμε παρακάτω. Πριν πάμε στην κυρία Παγώνη. Μία λέξη. Πριν πάμε στην κυρία Παγώνη. Όσον αφορά την τηλεφωνική επικοινωνία που ανέφερε ο Άρης μεταξύ του κυρίου Κασελάκη και της κυρίας Αξιόγλου. Δεν είπα εγώ αυτό. Όχι, εσύ λες άλλο. Εσύ λες ακόμη πιο juicy. Αυτό που θα πει είναι ακόμη πιο πιπεράτο. Ποιο είπες. Αυτό δεν είπες. Επικοινωνία ότι πήρε τηλέφωνο Αλέξης Τσίπρας και είπε ότι ανησυχώ. Τώρα όμως, όχι, τώρα πρέπει να μιλήσει ο Βαγγέλης για να θέλω να μας πει σε ποιο τηλεφωνικό αριθμό, με ποιον, μέσω ποιου τηλεφωνικού αριθμού κάλεσε ο Κασελάκης την Αχτσιόγλου και δεν απάντησε η Αχτσιόγλου. Άγνωστο λέει Αχτσιόγλου, δεν είδα. Λέει άγνωστο αριθμός. Γι' αυτό δεν τον διέκοψα προηγουμένως. Όταν είπε ότι ο Κασελάκης, πρόσεξε, όταν έλεγε ότι ο Κασελάκης τηλεφώνησε με την Πέρκα, δεν ήθελα να τον διακόψω εκεί και να πω, ρε Βαγγέλη, σε ποιον αριθμό και τον αναγνώρισε η Πέρκα. Έπρεπε γιατί το έχω σημειώσει, αλλά άσε, θα το πάω παρακάτω τώρα. Λοιπόν, για λέγε. Να υπενθυμίσω βεβαίως. Δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να κλείσουμε. Αυτό και είναι τσίρκο τώρα. Να υπενθυμίσω βεβαίως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει
ερώτηση προς την κυβέρνηση για τις παρακολουθήσεις. Άρα αυτό έχετε και λίγο. Συγγνώμη, χιούμορ είναι. Ελπίζω δεν το παρεξηγούν οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ. Έγινε μια προσπάθεια, λέει ο κύριος Κασελάκης. Εμένα με εντυπωσίασε το γεγονός πως η προεδρική πλευρά, αλλά και η πλευρά της κυρία Ξόγλου, μπήκανε δημοσίως να διαψεύδει ο ένας τον άλλον αν επικοινώνησε μαζί μου. Γελιότητα. Είναι η εικόνα ενός διαλυμένου κόμματος. Δηλαδή, είναι σαν και αυτό που γίνεται σε ένα ζευγάρι. Με συγχωρείτε που το παρομοιάζω. Τι έχεις, τίποτα. Αν σε διέφερε, θα ήξερες. Πάμε, παιδιά, στην κυρία Παγώνη. Δεν υπάρχει χρόνος. Και στο κάτω-κάτω της γραφής. Αν ο κύριος Κασελάκης ήθελε να πει κάτι στην κυρία Ξόλου για ένα κορυφαίο πολιτικό ζήτημα, ας το δημοσιοποιήσει. Ευθέως, σας βγει να πει ότι εγώ κάλεσα την κυρία Ξόγλου για να τους προτείνω 1, 2, 3, 4 για να είμαστε μαζί την επόμενη μέρα. Ας το πει. Και πριν, και εκτός, πολύ σωστά, πολιτικά, αλλά προηγουμένως στην απλή καθημερινή μας επικοινωνία με τους ανθρώπους είναι αν τηλεφωνήσουμε από έναν αριθμό που και ο άλλος δεν ανταποκρίνεται, ταυτοχρόνως στέλνουμε ένα μήνυμα. Εγώ είμαι. Ξέρεις, Άρη, εγώ είμαι. Απάντησε με. Ευαγγέλιο Άρης είμαι, αν δεν ξέρεις τον αριθμό. Απλά πράγματα. Ένα τίτλο κι εσείς για τα ΣΥΡΙΖΑΙΚΑ. Αναμενόμενο όλα. Και μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι αυτοί κυβέρνησαν. Γιατί, δεν κατάλαβα. Όχι, λέω, εντάξει, ναι. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί τους ξέρουμε κυβέρνησαν τόσα χρόνια. Δεν άλλαξε τίποτα. Αυτή ήταν. Βαρύτα το πολιτικό σχόλιο. Ό,τι κάνω πλάκα καθόλου. Δεν κατάλαβα. Όχι, πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Δεν βλέπουμε άγνωστους μπροστά μας, ανθρώπους που μας κυβερνήσαν. Που ξέρουμε τι έχει κάνει ο καθένας στο Υπουργείο Οικονομικών, στο ένα, στο άλλο, στο εργασία. Όλοι αυτοί ξαφνικά βγήκανε, όλοι αυτοί λοιπόν ξαφνικά βγήκανε να λένε ότι είναι καλύτεροι, ότι εκείνοι θα κυβερνήσουν, εκείνοι θα κάνουν κλπ. Δεν νομίζω ότι μπορείς να πείσεις ανθρώπους οι οποίοι σε είχαν μπροστά τους τόσα χρόνια. Όσον αφορά το Υπουργείο θα απαντήσω. Λοιπόν, αυτό το Υπουργείο παρέωσε 556 κλίνες μεθ. Φτάσανε τις 1.300 που μπορούσε να έχει 1.000 γιατί μπήκαμε στην πανδημία και επιπλέον είχε ανακοινώσει 980 θέσεις γιατρών και σηκώθηκαν και έφυγαν και δεν τις προκήρυξαν παραμονές των εκλογών. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε να πούμε και γι' αυτό το Υπουργείο. Μάλιστα. Τώρα, κυρία Παγώνη, εδώ με έχει τρελάνει το εμβόλιο να μου στέλνει υπενθυμίσεις. Λοιπόν, το εμβόλιο τώρα γιατί. Έγινε αυτό πάλι. Αν το κλείσαμε ραντεβού, εδώ έχω υπενθυμίσει διαρκεία. Υπενθυμίσει διαρκεία. Δεν μπορεί να πάμε έτσι περνώντα. Πρέπει να κλείσουμε ραντεβού. Από την πλατφόρμα. Πάλι ξανά η ίδια διαδικασία. Να πούμε για το εμβόλιο τώρα. Λοιπόν, το εμβόλιο λοιπόν πρέπει ο κόσμο να πάρει. Όχι τη γρήπη, του κορονοϊού. Ήδη έχουν προειδοποιήσει, ήδη η πλατφόρμα είναι ανοιχτή. Λογικό είναι ο καθένας να αποφασίσει για τον εαυτό του. Πρέπει να το κάνουμε, λέτε εσείς. Η δική σας γνώμη ποια είναι? Κύριε Οικονόμου, αυτά λένε οι μελέτες και αυτό πρέπει να γίνει. Όμως, ο καθένας είναι ελεύθερος. Θα έχουμε μπροστά μας έκρηξη. Όχι αυτό φοβόμαστε μόνο. Φοβόμαστε το πακέτο. Δηλαδή, γρήπη, κορονοϊός, συγκητιακός ιός και όλες οι υπόλοιπες ιώσεις. Αυτό φοβόμαστε. Δηλαδή, αν τη βγάλουμε αυτό το χειμώνα, θα είναι θαύμα. Έτσι κατάλαβα κι εγώ τώρα. Ότι πέρσι, όχι. Ότι έγινε πέρσι. Και αυτό μην ξεχνάτε ότι πέρσι τα είχαμε όλα μαζί, σαν πακέτο. Και βέβαια το εμβόλιο της γρήπης, εγώ επαναλαμβάνω. Όποιος δεν θέλει πάνω από 64 να κάνει το μεγάλο, ενισχυμένο, θα κάνει το απλό. Η πλατφόρμα έχει ανοίξει, πας στο φαρμακείο, το κάνεις, γεια σας. Δεν χρειάζεται. Και επιπλέον, να πω κάτι άλλο. Δεν πας στα κέντρα αυτά. Όχι. Επειδή ξεκινάει. Για τη γρήπη, τώρα λέτε άλλα πράγματα. Επειδή ξεκινάει ο χειμώνας σε λίγο. Καλό είναι, τελειώσαν τα καλοκαίρια στην Ελλάδα. Αυτό συνειδητοποιούμε τώρα αυτές τις μέρες. Καλό είναι το αντισηπτικό να είναι στην τσέπη. Και αντισηπτικό. Και μάσκα. Το αντισηπτικό. Κυρία Παγώνη, στρέφουμε τα χέρια μας πριν πάμε. Δεν είναι βασική. Όχι. Δεν μας τα λέτε πολύ και καλά. Και όταν πάμε λίγο ανήσυχα μας τα λέτε. Έχει δίκιο, δίκιο ο Δημήτρης. Όχι. Αν ξεπεράσουμε αυτό το χειμώνα. Αν του χρόνου είμαστε όλοι μαζί, όλοι μαζί εδώ. Κάντε το σταυρό σας. Ναι. Τώρα το θέμα είναι το εξής. Ένα καλό κοψίδι κάνει ιδιαίτερο κόψιδι στο κορονοϊό. Κάνει, κάνει, κάνει. Δεν καταλαβαίνει τίποτα στη θερμοκρασία. Εσύ έφαγες καλά στην πόλη, μην μιλάς. Και κάνεις και ωραία φαγητά. Αν καταλάβατε, δεν συζητάει για εμβόλια. Θέλει να συζητήσει οτιδήποτε άλλο. Έτσι έκλεισα ραντεβού και τους είπα το εξής. Από το καλό.
Λοιπόν, μισό λεπτό, επειδή μου έριξε ατάκια και φεύγω. Λοιπόν, το καλό. Από την 50 ωρών παραμονή κρατώ το δείπνο που μας έκανε ο κύριος Νικολαίδης στο ιστορικό εστιατόριο Μπεϊτή, είναι σε προάστιο της πόλης. Φωτογραφία μου, μια ιστορία. Εκεί είπα, εκεί εννοείται, Πατριάρχης. Είδα carte visite Κώστας Καραμαλής, είδα Δημήτρης Αβραμόπουλος, Μητσοτάκης, Δώρα. Όλοι, δεν υπάρχει. Ένα. Είναι μαγαζάνα αυτό. Είναι στο must. Αλλά ο Μανώλης Κωστίδης και μια παρέα φίλων της Ομογένειας με πήγαν σε ένα, ξανακτίστηκε το πολιτιστικό κέντρο του Ατατούρκ, στην πόλη, το οποίο είναι σε ένα κτίριο, εκεί είναι και η όπερα από κάτω. Λοιπόν, εκεί πάνω στον 7ο όροφο υπάρχει ένα εστιατόριο, από εκείνη η φωτογραφία με τον Μανώλη, πολύ ωραίο εστιατόριο. Βλέπεις τι μπροστά σου. Βλέπεις μπροστά σου το άνοιγμα του Βοσπόρου σε συνδυασμό με την Προποντίδα. Είναι η θέα, είναι κόβει, όταν λέμε τι κόβει ανάσα, κόβει ανάσα. Καλημέρα, κύριε. Ευχαριστώ.